Ανδριάνα μου, τι άλλαξε στη ζωή σου η μητρότητα? Χαρόμαι που άλλαξαν τα πάντα, νομίζω, μετά τη μητρότητα. Εντάξει, μια τεράστια αλλαγή στη ζωή της κάθε γυναίκας. Εννοείται πολύ καλή αλλαγή, αλλά και δύσκολη. Εντάξει, από πού να αρχίσω, από τη ρουτίνα μας την καθημερινή, από τις... πώς το λένε, τις δουλειές τέλος πάντων που έχεις να κάνεις, τα άχη σου, τα πάντα, τα πάντα. Η μητρότητα πέραν από ευτυχία φέρνει και δυσκολίες. Εσένα ποια ήταν αυτή η δυσκολία, έτσι που σε δυσκόλεψε λίγο παραπάνω? Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα έτσι πάρα πολύ. Σίγουρα η αϊπνία στην αρχή, η απειρία, ενώ ο φόβος που έχεις να διαχειρίζεσαι το μωρό στην αρχή. Αλλά γενικά επειδή είχα αρκετή βοήθεια και από τον Πάνο και από τη μαμά μου, γενικά είχα πολύ βοήθεια, οπότε δεν θεωρώ ότι δυσκολεύτηκα αρκετά. Μια χαρά. Τα social media είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σου. Έτσι σκέφτεσαι καθόλου πώς θα διαχειριστείς και πώς διαχειρίστηκες μέχρι στιγμής το μωρό μέσα σε αυτά? Ναι, καλώς ή κακώς είναι μεγάλο μέρος της ζωής μας στα social media. Και έχουμε μάθει μέσα από τα χρόνια να μοιραζόμαστε full την καθημερινότητα μας με τον κόσμο. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε ότι δεν υπάρχει το μωρό, οπότε αναγκαστικά υπάρχει. Όσο πιο διακριτικά γίνεται να κρατούμε έτσι κάποιες ισορροπίες μέχρι να μεγαλώσει και λίγο και να νιώθουμε έτσι λίγο πιο safe. Αλλά εννοείται, χαίρομαι να μοιράζομαι τουλάχιστον τις καθημερινές στιγμές με το μωρό. Έχω πάρα πολλές μανούλες που ενδιαφέρονται και για τα tips και για τον τρόπο που διαχειρίζεται καταστάσεις. Θεωρώ ότι μπορείς να βοηθήσεις και με τη σειρά σου. Πέραν από την ηθέλξια, πέραν από ξαδερφή σου και πάρα πολύ καλή σου φίλη και φαντάζομαι ο άνθρωπος σου και όλα αυτά, είναι και συνεργάτητα σου. Οπότε θα ήθελα να μου πεις αν σας άχωσε μάλλον στην αρχή το γεγονός ότι θα πάτε να συνεργαστείτε σε περίπτωση που τσακωθείτε, που γίνει κάτι, που διαφωνείτε πάνω στη δουλειά και όλα αυτά. Κοίταξε, τώρα πάμε πίσω πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια, νομίζω, η Χέλξια είναι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσα να συνεργαστώ επαγγελματικά. Δηλαδή, ούτε με τον άντρα μου, ούτε με τον αδερφό μου δεν θα μπορούσα, θεωρώ. Με τη Χέλξια, παρόλο που είμαστε τόσο διαφορετικές, διαφορετικοί χαρακτήρες, επαγγελματικά σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, αν τη ρωτήσεις κάτι, Τζένι, μετά θα σου πει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ναι, οπότε όταν κάτι να το δούμε και να το πιστέψουμε και οι δύο είμαστε σίγουρες. Άμα η μία έχει αμφισβήτηση, οπότε μπαίνουμε στο τρυπάκι ότι για να το βλέπει μια έτσι, σημαίνει ίσως δεν πρέπει να το κάνουμε. Οπότε μια συμπληρώνει την άλλη και με τούτον τον τρόπο θεωρώ ότι δουλεύουμε πάρα πολλά καλά. Τσακωνέστε καθόλου? Τσακωνούμαστε, ναι, όπως είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά το επόμενο λεπτό είναι σαν να δεν συνέβη και ποτέ τίποτε.